Εδώ είμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Γήπαρη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτή τη φορά όμως το ερώτημα που θα σας θέσω, κύριε Γήπαρη, και επιτρέψτε μου, έχει να κάνει και με την ιδιότητά σας ως πρώην τραπεζικός στέλεχος. Έχετε υπηρετήσει για χρόνια ως διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στα Χανιά. Υπάρχει το πολιτικό σκέλος αυτής της πραγματικότητας που βιώνουμε στην Ελλάδα, για το οποίο πολιτικό σκέλος μιλήσαμε προηγουμένως. Θέλω να έρθουμε λίγο στο πρακτικό που ενδιαφέρει και τους πολίτες. Όχι ότι δεν ενδιαφέρει και το πολιτικό, όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Πόσο εύκολο, κύριε Γήπαρη, είναι να επανέλθει στην ομαλότητα το τραπεζικό σύστημα, διότι υπάρχει αγωνία στους μισθωτούς, υπάρχει αγωνία στους συνταξιούχους, οι επιχειρηματίες αγωνιούν, δεν μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους, δεν μπορούν να γίνουν προμήθειες. Πάνω σε αυτό θα ήθελα μία τοποθέτηση, σε σχέση με την εμπειρία που εσείς έχετε. Κύριε Παπαδογιαννάκη, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικά πολύ σύντομος λόγω του σύντομου χρόνου που διαθέτουμε. Αυτό που συνέβη και έκλεισαν οι τράπεζες και βλέπαμε αυτές τις απαράδεκτες γραμμές στα ATM είναι κάτι που δεν ήταν υπεύθυνη η ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι που το επέλεξε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ως μέτρο πίεσης να πάμε σε αυτό το δημοψήφισμα με αυτό το φόβο. Αλλά θα σας θυμίσω ότι οι κριτικοί είχαν ξαναστηθεί στις ουρές κάποιες άλλες εποχές πάλι από τους Γερμανούς και την Ευρώπη. Είχε ξαναστηθεί, όμως ήταν διαφορετικές οι ουρές τότε, ήταν οι ουρές των εκτελεστικών αποσπασμάτων. Εν πάση περιπτώσει, πολύ κακό συνέβη. Θα μπορούσε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να δώσει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και να πάμε σε εκλογές, δηλαδή σε εκλογές εννοώντας το δημοψήφισμα με ανοιχτές τράπεζες. Αυτό, αν συνέβαινε, καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι θα είχε πάνω από 90% αποδοχή και θα ήταν πιο δεινά για τους φίλους μας, τους Γερμανούς, η απόφαση του δημοψηφίσματος. Για μένα, οι χειρισμοί της ελληνικής κυβερνήσεως σήμερα είναι πάρα πολύ καλοί και θεωρώ ότι έχει ακόμα το δικαίωμα η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, παρά του ότι έχει τελειώσει το πρόγραμμα, να κάνει μια παράταση προγράμματος και να δώσει μια ένεση ανάταση της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί να το κάνει. Εάν δεν το κάνει, είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνει όπως είναι. Δηλαδή δεν θα κόψει τη ρευστότητα, που σημαίνει άλλα πράγματα που καλύτερα και θέλουμε χρόνο να τα εξηγήσω, όμως είμαι βέβαιος ότι δεν θα το κάνει, δεν θα κόψει τη ρευστότητα. Θα ήθελα όμως και ευελπιστώ και μακάρι να είναι έτσι, την Τετάρτη που θα συνεδριάσουν μετά το Eurogroup, να δώσει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μια παράταση και να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η ροή στις τράπεζες και οι τραπεζικές συναλλαγές. Ευελπιστώ ότι και αυτό θα γίνει και συμφωνία θα υπάρξει και η οποία θα υπάρχει και σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα θα έχει και κούρεμα, δηλαδή διευθέτηση του ελληνικού χρέους, που τα καινούργια δεδομένα, όπως και προηγουμένως είπα, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις εκθέσεις του λέει ότι πρέπει να γίνει και δεν υπάρχει διαφορετική οδός για να είναι βιώσιμο το χρέος, γιατί τελειώς το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Να πω όμως και πιο να σχολιάσω λίγο τα γεγονότα. Θα αρχινήσω από το τελευταίο που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μαρακάκης, τον αγαπώ πάρα πολύ, είμαστε φίλοι χρόνια πολλά και δεν αμφισβητώ ποτέ ούτε τις δημοκρατικές του ούτε τις πολύ καλές του τις γνώσεις του. Βεβαίως. Οι ηγέτες, συμφωνώ κύριε Μαρακάκη, τον τελευταίο καιρό είχαν εκλείψει από την ελληνική πολιτική σκηνή. Ευτυχώς. Για την ευρωπαϊκή. Εγώ λέω και την ελληνική. Ευτυχώς, βεβαίως συμφωνώ και με την ευρωπαϊκή. Πού είναι ο Ντενάουερ, πού είναι ο Μιτεράν, πού είναι ο Ζισκαρδεστέν, πού είναι ο Μπιλ, και να μην αναφέρω τώρα άλλους. Ναι, ας μην επεκταθούν. Στην ελληνική λοιπόν πολιτική σκηνή ανεμφανίσαν τώρα δύο. Και εγώ είμαι ευτυχής που μετά από 35 χρόνια ενασχόληση στα πολιτικά δρόμενα της χώρας τους βλέπω. Είναι ο πρωθυπουργός μας ο Αλέξης Τσίπρας και ο Παναγιώτης Οκαμένος, ο Πάνος Οκαμένος. Να συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό που είπες, ότι όλοι μαζί πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάμε μπροστά του τον τόπο χωρίς πολιτικούς εγωισμούς. Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό κάνουμε, και αυτό κάναμε, και αυτό κάνουμε. Θα θυμίσω όμως ότι ο Σούλτς έλεγε
ότι θέλουμε άλλη ελληνική κυβέρνηση. Και μέχρι προχτές βγήκε και έκανε, ας πούμε, ευθεία παρέμβαση τη μέρα του δημοψηφίσματος. Αυτός λοιπόν ο κύριος Σούλτς έλεγε ότι βάλτε τον Θοδωράκη στην κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά θεωρώ, φίλε Γιώργο, ότι είσαι σε λάθος χώρο. Εγώ έτσι όμως να μην. Διότι θα μπορούσε να ήσουν κάπου αλλού και να είσαι πολύ πιο χρήσιμος. Λοιπόν, ολοκληρώστε, γιατί είχα αναγκαστώ να δικήσω τους συνομιλητές σας, κύριε Γήπαρη. Ακόμα να θυμίσω ότι η κυρία Λιμπεράκη, εκπρόσωπος του κόμματός σας, του ποταμιού, έλεγε ότι μόνο οι πλούσιοι σκέπτονται σωστά. Πρέπει να είμαστε όλοι πλούσιοι για να σκεφτόμαστε αλλιώς. Ο ελληνικός λαός όμως έδειξε άλλα πράγματα. Κύριε Παπαδογιαννάκη, να μην κλέψω το χρόνο από τους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα, αλλά ας αρκεστώ σε αυτά. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγος. Κύριε Μαρακάκη, λέγατε πριν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος στο ποτάμι ότι ας φέρει η ελληνική κυβέρνηση μία πρόταση και όποια και αν είναι αυτή θα την ψηφίσετε. Αυτή η θέση σας παραμένει στο τραπέζι, παραμένει σε ισχύ? Κοιτάξτε, όλοι πλέον κατανοούν ότι κάθε μέρα η οποία περνά δυσχεραίνει την κατάσταση. Με αυτή τη λογική, η πρόταση η οποία θα έρθει μετά την 20η Φεβρουαρίου θα είναι δυσχερέστερη από την πρόταση την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε υπογράψει σαν χώρα τότε. Μη συμφωνία σημαίνει, αν θέλετε, και μη επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια, είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν έχουμε ακόμα τα φόντα για να σταθούμε μόνοι μας. Δεν έχουμε ακόμα τα νύχια για να ξυστούμε, για να το πω λαϊκά. Και επειδή απευθύνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση στον αγαπητό μου Κώστα, θα σας πω το εξής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε για μία ακόμη φορά ποιες είναι εκείνες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Αυτές οι προϋποθέσεις βασικά είναι τρεις. Η μία είναι να υπάρχει συμφωνία, να υπάρχει πρόγραμμα. Η δεύτερη είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, ούτως ώστε να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για να μπορέσουν να επανιστρέψουν καταθέσεις στις τράπεζες. Και το τρίτο είναι να υπάρξει μια πηγή χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή ο μόνος πρόσφορος τρόπος ο οποίος διαφαίνεται σαν πηγή χρηματοδότησης είναι ο ΕΛΑ, ο ELA. Καταλαβαίνετε ότι κάθε ένας από αυτούς τους τρεις παράγοντες απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, των τριών αυτών παραγόντων, όπως προανέφερα, υπάρχει και η συμφωνία την οποία θα πρέπει να επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο ενός, αν θέλετε, και πολιτικού παιχνιδιού, γιατί δεν μιλούμε μόνοι μας στην Ευρώπη, έχουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν 18 κοινοβούλια. Θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, μια δύσκολη διελκυνστίνδα, την οποία όμως θα πρέπει να δουν και οι Ευρωπαίοι και εμείς με μια προοπτική επίλυσης, η οποία να δίνει και τη διαπραγματευτική αποτελεσματικότητα να αποδώσει, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα στην νέα εφαρμογή αυτής της όποιας πρότασης να δώσει αναπτυξιακή πνοή στη χώρα. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταρρυθμίσεων ικανών για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κανονικοποίηση της χώρας. Δεν αντέχει ο κόσμος μέτρα περαιτέρω, είναι όμως δυστυχώς από ό,τι φαίνεται κάτι αναπόφευκτο. Θα πρέπει όμως να δημιουργούμε σιγά σιγά τις δυνατότητες, επειδή ακούμε συχνά πυκνά σε μια ρητορική η οποία έχει την αλήθεια της, αλλά όμως δεν τα λέει όλα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους για 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας να μην αυξήσουμε τους ανέργους, να μην αυξήσουμε τα συσίτια, να μην συντρέχει λόγος για να γίνει αυτό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση, ούτως ώστε και να αποκόψουμε την ανεργία και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις και να δείξουμε τι πραγματικά είναι η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο τζατζίκι, σουβλάκι, παραλία, ήλιος, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα φέρουμε στο προσκήνιο και θα πρέπει η χώρα να προχωρήσει με άλλη δυναμική, με άλλη αυτοπεποίθηση και να καταλάβουν όλοι αυτό το οποίο έλεγε ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν κάποτε, ότι η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι ένα παιδί χωρίς πιστοποιητικό γέννησης. Μάλιστα.
Κυρία Βαγιονάκη, ας υποθέσουμε και ας πάρουμε το καλό σενάριο ότι θα υπάρξει συμφωνία στο αυριανό Eurogroup, στην αυριανή σύνοδο κορυφής και θα περάσουμε σε μια νέα φάση. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι όταν αυτή η συμφωνία θα έρθει στη Βουλή, θα ψηφιστεί από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον στον αριθμό, στο βαθμό που το επιθυμεί η ηγεσία του κόμματός σας, για να μπορέσει να είναι ισχυρή. Στον βαθμό που αυτή η συμφωνία θα είναι αξιοπρεπής και βιώσιμη, και αναφέρουμε στο ζήτημα και του χρέους και της χρηματοδότησης, όλα αυτά τα θέματα τα οποία βάζαμε, διότι είναι μόνο το σύνολο των μέτρων τα οποία υπάρχουν, θεωρώ ότι είναι πολιτικά διαχειρίσιμη αυτή η συμφωνία και πιστεύω ότι θα υπάρξει δυνατότητα να περάσει και από τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό όμως που ήθελα να πω, επειδή δεν αναφέρθηκα λίγο στην αρχή, αλλά είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα μετά το δημοψήφισμα, το οποίο βέβαια ο κύριος Βρυβιδάκης το είπε κολοβό. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι το 60%, πάνω από 60% του ελληνικού λαού ψήφισε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Επομένως, ας μην είμαστε τόσο απαξιωτικοί για να και ας βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει πιο ψύχρεμα να βλέπουμε τα πράγματα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω, ότι νομίζω ότι μετά το δημοψήφισμα αυτό που είχε προβληθεί και έγινε προσπάθεια και έξω και μέσα να γίνει, δηλαδή το θέμα της αριστερής παρένθεσης, σε αυτό το θέμα έδωσε απάντηση ο ελληνικός λαός και κλείνει και αυτό το ζήτημα. Τρίτο θέμα, θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο αυριανό Eurogroup και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Αρχηγών θα υπάρξει προφανώς δεν θα υπάρχει συμφωνία, όμως θα υπάρξει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Θα προσπαθήσουμε, ελπίζω, να υπάρξει αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θα ανοίξει λίγο την Τετάρτη, θα διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι το σχέδιο νομίζω, να ανοίξει λίγο την κάνουλα σε σχέση με την χρηματοδότηση ελληνικής κοινωνίας. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πάμε σε μια ηρεμία της ελληνικής οικονομίας, είναι το καλύτερο. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες δυνατότητες και εκεί πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το θέμα της ανάκαμψης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο και δυναμικό ανθρώπινο, το οποίο μάλιστα ανθρώπινο δυναμικό είναι και σπουδαγμένο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες πρέπει πιο προσεκτικά να δούμε. Και τέλος πάντων πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα της διαπραγμάτευσης για να δούμε πιο σοβαρά τα θέματα αυτά της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάγκης να πάμε μπροστά. Πιστεύω ότι αυτό που περνάμε σήμερα θα είναι μια παρένθεση, την οποία πρέπει να την ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Μία τελευταία τοποθέτηση να ζητήσω από τον κύριο Βρυβιδάκη. Και θα ήθελα να μας πείτε αν με την αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και με τον προσωρινό πρόεδρο, τον κύριο Μεϊμαράκη, κύριε Βρυβιδάκη, αν θεωρείτε ότι θα υπάρξει μία διαφορετική προσέγγιση των πολιτικών της κυβέρνησης στην κατεύθυνση αυτού που λέμε πολιτική συνεργασία και ομοψυχία μεταξύ των κομμάτων, αν αυτό είναι δυνατό. Το αν θα αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι... Δεν ρώτησα αν θα αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης. Αν αυτό η Νέα είπα. Δημοκρατία θα προσεγγίζει διαφορετικά την κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Οι πρωτοβουλίες ανοίγουν στην κυβέρνηση, όπως είπα και πριν. Αλλά πρέπει να απαντήσω σε μερικά πράγματα και να δώσω κι άλλες απαντήσεις. Έχω ταχθεί εναντίον της αριστερής παρένθεσης σε εκπομπή μετά τις εκλογές του κυρίου Γεωργακάκη. Μπορεί να τη δει όποιος θέλει. Η αριστερή παρένθεση είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει για να κυβερνήσει και οφείλει να κυβερνήσει. Δεύτερον, δεν είπα εγώ ποτέ ότι θα ακολουθήσει Brexit. Είπα ότι είναι πιο κοντά το Brexit με βάση αυτά τα οποία έχουν συμβεί και ότι προετοιμάζονται στην Ευρώπη γι' αυτό, και αυτό λέει η δημοσιογραφία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μεταξύ μιας χειρότερης συμφωνίας και ενός Brexit. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση στο τραπέζι, διότι η πρόταση της Ευρώπης είχε αποσυρθεί, για την οποία ψηφίσαμε χωρίς να υπάρχει στο τραπέζι. Ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Τσίπρα της 36ου
δηλαδή μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων έχει απορριφθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι, πάμε για κάτι το καινούργιο. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι σαν αν δεν το εκφράζει ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι σαν να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Αν είναι έτσι, τότε τι να πω. Να τώρα, φέρουμε τότε κύριε Βυζιδάκη και τον κύριο Σούλτς να μας βάζει νομάρχες και δημάρχους στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το εάν το δημοσίευμα είναι κολοβό, να θυμίσω ότι το Σύνταγμα λέει εκτός τα δημοσιονομικά. Να θυμίσω ότι η πρόταση είχε αποδερφεί, είχε αποσυρθεί, ήταν εκτός αντικειμένου. Να θυμίσω ότι ήταν 8 μέρες από την προκήρυξη μέχρι τις εκλογές. Και να θυμίσω και κάτι άλλο, το οποίο δεν γίνεται πουθενά σε δημοκρατικό καθεστώς. Άλλαξε η νομοθεσία μετά την προκήρυξη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα, να δώσω και άλλη απάντηση. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Βαρουφάκη, την παρέτηση του κυρίου Βαρουφάκη τη ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Δεν την προσέφερε ο κύριος Βαρουφάκης. Κάνετε μεγάλο λάθος. Καλά, εντάξει. Εγώ ξέρω τι λένε, εγώ την ισογραφία άκουσα. Ναι. Και μάλιστα, και μάλιστα κατά απέτηση των εταίρων μεταξύ των άλλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εγώ είπα και επαναλαμβάνω ότι ο πρώτος λόγος ανήκει στον Κώστα Καραμαλή. Και η άποψή μου είχε εκφραστεί στον Κώστα τον Καραμαλή όταν τον συνάντησα πολύ πριν παραιτηθεί ο κ. Σαμαράς. Από εκεί και πέρα, όπως έχω πει επανειλημμένα, έχω την ευθύνη αυτών που λέω, όχι όμως την ευθύνη αυτών που καταλαβαίνουν οι άλλοι. Σε ό,τι αφορά τώρα, το ποιο στέει που κλείσανε τράπεζες. Εδώ έχω... Λίγο όμως σύντομα. Είμαστε ήδη εκτός χρόνου, κύριε Περιβιδάκη. Το χρόνο και εγώ θα το πει ένα άλλο. Ας μην σχολιάσουμε όμως όλες τις τοποθετήσεις των συνομιλητών. Εδώ λέει Αλέξης Τσίπρας 28 Ιουνίου, αυτός υπέγραψε άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες έχουμε καταδικάσει. Διότι δεν μπορεί να λέει το κράτος με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κλείνει τις τράπεζες, γνωρίζοντας ότι στις 30 Ιουνίου τελειώνει ο ΙΕΛΕΗ και γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να αυξήσει τον ΙΕΛΕΗ χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, εν γνώση τους και με βάση αυτά τα οποία είπε και ο κ. Τσακαλώτος. Ο κ. Τσακαλώτος τι είπε? Πήγαμε στο δημοψήφισμα διότι δεν μπορούσαμε να περάσουμε από τη Βουλή τη Συμφωνία. Το δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε, κύριε, εν πάση περιπτώσει, εγώ ψεύδεστε, δηλαδή. Για να τελειώνω, εγώ εύχομαι. Αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Τσακαλώτος. Αφού εχωρήσετε τη δική μας κυριαρχία που προσπαθούμε να αναπτύξουμε, μας κουνάτε και τα δάχτυλα τώρα. Εγώ εύχομαι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που καθυστέρησε 5 μήνες να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή του λέω, πιστεύω τουλάχιστον ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι η προσπάθεια είναι να διασωθεί η Ελλάδα από αυτή τη σκληρή οικονομική κρίση, να καταλάβει και η Ευρώπη ότι έχει ευθύνες απέναντι στην Ελλάδα και να μην συζητάμε διάσωση μέσω ανθρωπιστικών προγραμμάτων, αλλά διάσωση Ουκρανία δηλαδή, αλλά διάσωση μέσω προσπάθειας να αποδείξουμε αυτά τα οποία πρέπει να αποδείξουμε ως χώρα, ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας όρθιοι, ενωμένοι όπως πρέπει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω. Κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδρυμανάκη, σε σχέση με αυτό που είπε ο φίλος μου ο Κωστογίδης. Λοιπόν, πρώτον, νομίζω ότι ο πατριωτισμός των Ελλήνων, η εθνική υπερηφάνεια δεν είναι ίδιον κανενός πολιτικού χώρου στη χώρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπε το αντίθετο, Γιώργο. Μερικές φορές, Κωστή, μιλάτε με έναν τρόπο στο δικό σου χώρο, ώστε να είναι χαρακτηριστικό. Όχι, κάνεις λάθος. Γιώργο μου, κάνεις λάθος. Θα σου πω όμως κάτι. Εμείς χριστιανικά χριστιανικά μπορεί να συγχωρούμε. Ιστορικά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να θυμόμαστε την ιστορία μας, Γιώργο. Για να ολοκληρώσω. Και αν θες, μπορώ να... Κανείς δεν ξεχνά, κανείς δεν ξεχνά την ιστορία, επειδή έχουμε πολύ σύντομα, πολύ σύντομα παρακαλώ. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να πω κάποια πράγματα. Δεν οικειοποιούμε εγώ τον πατριωτισμό κανενός. Απλώς λέω την πραγματικότητα. Ο πρόεδρος του κόμματος συγκεκριμένου, ο Πάνος ο Καμένος, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και σε μια τόσο κρίσιμη καμπή θα πρέπει να μην μιλά με διχαστικό τρόπο για τους Έλληνες. Θα πρέπει να πάψει να μιλά για φίλους των Γερμανών μέσα στη χώρα, λες και δεν είμαστε όλοι σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια.
Γιατί όταν θέλουμε να αντιμετωπιστούμε από την Ευρώπη. Όταν θέλουμε να αντιμετωπιστούμε από την Ευρώπη με έναν τρόπο, θα πρέπει και εμείς να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα το πω στον κύριο Καμένο, μην το ξανακάνει. Επίσης, ακόμα κάτι, γιατί υπήρξε. Υπήρξε όμως και δήλωση η οποία έλεγε για εσωτερική ασφάλεια, η οποία είναι. Εξασφαλισμένη από το στρατό. Σας παρακαλώ για την παρουσία σας. Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, για την προσοχή σας. Κύριε Βαγιονάκη, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν. Μα δεν την τελευταία στιγμή τέτοια θέματα και να μένουν αναπάντητα στον αέρα. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Ποτέ δεν εστέθησαν τέτοια ζητήματα. Η εσωτερική ασφάλεια την ενδιαφέρει το στρατό. Είναι ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν πριν από μία εβδομάδα. Έχει τελειώσει, παιδιά. Ευχαριστούμε και εσάς. Αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ. Για να είμαστε λίγο πιο σοβαροί.